δουλειά μου. Να βλέπω νέα παιδιά και να τους αξιολογώ, πείτε το, επαγγελματική διαστροφή, θα έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τον είχα φοιτητή. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα φοιτητές στο Παρίσι, σαν τον Νίκο Ρωμανό. Κλείνω τη βιωματική παρένθεση για να επανέλθω στην ουσία του θέματος. Δεν θα ασχοληθώ με την συνεχεία ένα ή θα έλεγα μετακύληση ευθυνών εκ μέρους της κυβέρνησης. Κανείς δεν ευθύνεται για αυτό που συμβαίνει για την εκπαιδευτική άδεια. Ούτε θα επιμείνω στο στενό νομικό πλαίσιο του αν έχει ή όχι δικαίωμα ένας κρατούμενος να διεκδικεί εκπαιδευτική άδεια. Σε μία λέξη θα έλεγα ότι ναι, τυπικά μιλώντας, υπάρχει δικαίωμα. Δεν υπάρχει υποχρέωση της πολιτείας να αναγνωρίσει το δικαίωμα. Ωραία. Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε μία ανακοίνωση και έκανε και μία πρόταση που φαντάζομαι ότι την θεώρησε ευθιέστατη. Πρότεινε εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Σε αυτό το σημείο θα σταθώ, αυτό το σημείο θα αποδομήσω. Ερώτημα πρώτο. Η πρόταση έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η ιδέα ή η πρόταση, αν θέλετε, ήταν προφανής. Ρωτώ λοιπόν, γιατί αυτή η καθυστέρηση. Οι απαντήσεις είναι προφανείς, νομίζω, παρόλα αυτά θα τις πω. Πρώτα απ' όλα, έχουμε επίδειξη πυγμής, επίδειξη ισχύως. Ως προς τους πολίτες, το κράτος δεν υποχωρεί ή τουλάχιστον δεν υποχωρεί γρήγορα. Έχουμε επίδειξη πυγμής και ισχύως προς τους ομοειδεάτες, τους αναρχικούς και τους φύλαπροσκύμενους. Έχουμε επίδειξη ισχύως, φυσικά, προς τους απεργούς. Είμαστε στο πεδίο της συμβολικής πολιτικής, στο πεδίο των παιχνιδιών εξουσίας, εις βάρος κάποιων πολιτών. Η καθυστέρηση πέρα από επίδειξη ισχύως σήμαινε και άλλα πράγματα. Περίμενε ο κύριος Αθανασίου να μετρήσει το ρεύμα συμπάθειας, το ρεύμα αλληλεγγύης. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν το ρεύμα αλληλεγγύης άρχισε να ξαπλώνεται παντού στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν οι απεργοί πείνας έτυχαν υπερκομματικής στήριξης. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν άρχισαν να εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους χώροι μη πολιτικοί, όπως ήταν οι γιατροί από το Γιάννης Γεννηματάς ή ορισμένοι ηθοποιοί από μία εκπομπή. Περίμενε ο κύριος Υπουργός και να αξιολογήσει τα επιχειρήματα των αλληλέγγυων. Τι ακριβώς επικαλούνται οι απεργοί, τι ακριβώς επικαλούνται οι αλληλέγγυοι, και μετά εννοείται την ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Όσο χρόνο περίμενε ο κύριος Υπουργός, εν συνειδήσει, διακινδύνευε την υγεία του Νίκου Ρωμανού και των άλλων απεργών. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έδειξε μέσα από την καθυστέρηση είναι ότι απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή και την υγεία ως αγαθό. Την απαξιώνει διότι θεωρεί υπέρτερα τα όποια πολιτικά παιχνίδια εξουσίας και άλλα εφαίνονται σημαντικά στα δικά του μάτια. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτή την απαξίωση προτείνει μια συνεργητική λύση. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Αυτό δεν ζητάει να μορφωθεί, δεν ζητάει ο απεργός. Θα μορφωθεί εξ αποστάσεως. Η λύση που προτείνει ο κύριος Υπουργός είναι κατ' επίφαση σύνομη. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι αυτό που λέμε νομικό καρτύπι. Πρώτα απ' όλα, η ιδέα της παιδείας την οποία προβάλλει ο κύριος Υπουργός είναι μια συρρυκνωμένη ιδέα παιδείας. Η παιδεία και η μόρφωση δεν είναι το στεγνό περιεχόμενο των όποιων βιβλίων διαβάζει κάποιος. Είναι πολύ ευρύτερη. Συνεπάγεται μια ένταξη αυτού του οποίου θέλει να μορφωθεί σε ένα πλαίσιο ζωής. Δεν είναι νεκρό πράγμα η παιδεία, την απομονώσεις και αν τη δίνεις σε ποσεμοκούτια, πάρε μια κονσέρβα σήμερα, 5 σελίδες και 5 σελίδες αύριο. Αυτό δεν λέγεται παιδεία. Ο κύριος Υπουργός αγνοεί τι σημαίνει πραγματικά παιδεία. Ο κύριος Υπουργός φαίνεται να αγνοεί επίσης τον πραγματικό λόγο ύπαρξης των αδειών στους κρατούμενους, είτε είναι εκπαιδευτικές είτε άλλες. Οι κρατούμενοι δικαιούνται διάφορες κατηγορίες αδειών.
Στην πραγματικότητα, όποιος γνωρίζει το σοφρονιστικό σύστημα και βέβαια γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, οι άδειες αυτές έναν λόγο ύπαρξης έχουν πέρα από το εκάστοτε περιεχόμενό τους. Να μην αποκοπούν οι κρατούμενοι από την κοινωνία. Να μην γίνουν αγρίμια, να σας το πω αλλιώς. Να μην διαρριχθεί ο δεσμός τους με την κοινωνία, διότι απότερος σκοπός είναι η κοινωνική τους επανένταξη. Εάν χάσουν την κοινωνικοποίηση την οποία θα πρόσφερε σε έναν κρατούμενο ή η εκπαιδευτική άδεια στον χώρο της εκπαίδευσης, ο κρατούμενος, όσο ισχυρή προσωπικότητα και να έχει, γίνεται αγρίμη. Δεν μπορεί να επανενταχθεί. Ό,τι και να λέμε. Αυτό ο κύριος Υπουργός το γνωρίζει προτείνοντας αυτό που προτείνει. Επομένως, δεδομένου ότι απευθύνεται σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί σε ισόβια, σας υπενθυμίζω, πρόσκαιρη κάθεξη, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια, δεν μιλάω για τις υπόλοιπες υποθέσεις στις οποίες είναι υπόδικος, μιλάμε για αυτή την υπόθεση η οποία έχει εκδικαστεί και για την οποία είναι φυλακή αυτή τη στιγμή, με αυτό το δεδομένο μιλάμε, σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι ελεύθερος. Τι άτομο μας ετοιμάζει ο κύριος Υπουργός για να επανέλθει στην κοινωνία ελεύθερο? Ένα άτομο πλήρως αποκομμένο από την κοινωνία? Έστω. Αυτό μας λέει ο κύριος Υπουργός. Επομένως, στην αρχική απαξίωση που υποτείνει την καθυστέρηση της πρότασης της ενεργητικής, έρχεται και προστίθεται η επιθυμία, η πόρητη βέβαια, της απόλυτης διαγραφής, της εκμυδένισης του ανθρώπου, της απόλυτης αδιαφορίας για την ανθρώπινη ζωή ως τέτοια. Αυτό υποκρύπτει η πρόταση του κύριου Υπουργού. Υπάρχει όμως και κάτι παραπάνω. Στερώντας ουσιαστικά την ουσία των εκπαιδευτικών αδειών, κρατώντας ουσιαστικά τον κρατούμενο εντός της φυλακής, αυτό που κάνει είναι ότι ακόμα και αν ο κρατούμενος δεν κρατείται στις μελλοντικές φυλακές τύπου γάμα, μεταφέρει ο Υπουργός την νοοτροπία, τη λογική των φυλακών τύπου Γ, ακόμα και στις φυλακές τύπου Β. Εδώ είναι η ουσία, αν θέλετε, της πρότασης. Αφαιρώ το νόημα, το κάνω κενό νοήματος, την έννοια της άδειας εν γέννη, γιατί σήμερα είναι εκπαιδευτική, αύριο θα είναι μια άλλη άδεια. Κατά αυτή την έννοια, η συνενετική κατεπίφαση πρόταση του κύριου Υπουργού είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι προσπαθεί να επεκτείνει το εξαιρετικό καθεστώς φυλακών τύπου γάμα Το ερώτημα που τίθεται πίσω από όλα αυτά είναι ότι εάν αυτά ισχύουν, και εγώ πιστεύω ότι ισχύουν, έχουμε μία απαξία από τη μεριά της κυβέρνησης. Τι εννοώ? Οποιοςδήποτε έχει σπουδάσει νομικά γνωρίζει ότι το δικαίωμα του να τιμωρείς ως πολιτεία βασίζεται στην ηθική ανωτερότητα των αξιών που πρεσβεύεις. Στο όνομα αυτής της ηθικής ανωτερότητας θεωρείται ότι δικαιούσε να τιμωρήσεις κάποιον ο οποίος παραβαίνει τους κανόνες σου. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ηθική ανωτερότητα και προκειμένου δεν υπάρχει όταν εκμυδενίζεται η ανθρώπινη ζωή ως αξία, το ηθικό δικαίωμα στο οποίο βασίζεται η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση για να τιμωρήσει έχει καταναποθεί. Αυτό λέει άθελά του ο κύριος Υπουργός και από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι οι απεργοί πείνας έχουν νικήσει. Αυτό που ήθελαν ως αναρχικοί μέσα από τον αγώνα τους και έξω και εντός της φυλακής το έχουν πετύχει αυτή τη στιγμή, γιατί έδειξαν την απόλυτη γύμνια και την απόλυτη ηθική απαξίωση αυτών οι οποίοι έχουν παρόλα αυτά την εξουσία να τους τιμωρούν. Και σε αυτό θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι ο αγώνας που ξεκινούν οι αναρχικοί κρατούμενοι απεργοί πείνας είναι ένας αγώνας για τα δικαιώματα των κρατούμενων εν γέννη. Αυτοί σηκώνουν τον αγώνα, αλλά τα δικαιώματα τα οποία προασπίζουν μέσα από τα ίδια τους τα σώματα αφορούν όλους τους κρατούμενους. Σας ευχαριστώ.